Βρισκόμαστε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Σήμερα θα δούμε το μεγαλύτερο θηλαστικό που ζει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, την Καφέ Αρκούδα. Πράγματι, δεν μας άφησε να περιμένουμε για πολύ. Η Καφέ Αρκούδα εμφανίστηκε εδώ, στη μικρή τεχνητή λίμνη που είναι κατασκευασμένη στο χώρο της. Είμαστε στα μέσα Απριλίου. Αυτή την εποχή, και όπως κάθε άνοιξη, οι καφέ αρκούδες έχουν το μικρότερο σωματικό βάρος. Και όπως βλέπουμε εδώ, είναι λίγες μέρες που έχουν ξυπνήσει από τον χειμερινό λίθαργό τους, όπου κατανάλωσαν το 40% του σωματικού τους βάρους σε λίπος που αποθήκευαν όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Ο χειμέριος ύπνος είναι ουσιαστικά ο μοναδικός τρόπος επιδίωσης κατά τη διάρκεια του χειμώνα για ένα τόσο μεγαλόσωμο και πανφάγο θηλαστικό όπως είναι η καφέ αρκούδα. Επίσης, οι θηλυκές αρκούδες γεννούν τα μικρά τους κατά τη διάρκεια του χειμέριου ύπνου, εξασφαλίζοντας με τη θερμοκρασία του σώματός του στα ευάλωτα νεογέννητα που ζυγίζουν μόλις 200 με 300 γραμμάρια προστασία θερμοκοιτίδας. Από την άνοιξη μέχρι και το τέλος του φθινοπόρου προτεραιότητα έχει η αναζήτηση τροφής. Η καφέ αρκούδα πρέπει πάση θυσία να αποθηκεύσει το λίπος που χρειάζεται για τον επόμενο χειμώνα. Είναι πανφάγο θηλαστικό. Το 85% της διατροφής της καλύπτεται από χόρτα, βρύα, ρίζες, μούρα, καρύδια και το 15% με κρέας που βρίσκει κυνηγώντας μικρά θηλαστικά αλλά και ψάρια ψαρεύοντας σε λίμνες και ποτάμια. Πλησίασα πιο κοντά τη φωτογραφική μηχανή. Η κίνησή μου αυτή φαίνεται ότι την ενόχλησε. Θα προσπαθήσω να πιάσω τους ήχους καθώς τρώει με το κατευθυντικό μικρόφωνο. Το γεύμα όμως ήρθε να διακόψει η δεύτερη αρκούδα του πάρκου και πήρε αμέσως το μήνυμα να μην πλησιάσει. Η καφέ αρκούδα είναι μοναχικό ζώο και δεν ανέχεται την παρουσία άλλης αρκούδας στην περιοχή της. Έχει οξία όσφρηση και ακοή σε σύγκριση με την όρασή της και αυτός είναι ο λόγος που σηκώνεται στα δυο της πόδια προκειμένου να επεκτείνει το οπτικό της πεδίο. Η καφέ αρκούδα εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά μόνο όταν νιώσει ότι απειλείται η ίδια ή τα μικρά της. Και φυσικά εδώ έχει πάρει το μήνυμα και σπέβδει να απομακρυνθεί. Στην άλλη άκρη το γεύμα συνεχίζεται κανονικά. Από αυτή τη θέση μπορούσα να τη φωτογραφήσω χωρίς να της αποσπάσω την προσοχή από το φαγητό της. Όταν μετά από ώρα τελείωσε το γεύμα, μου επιφύλαξε μία έκπληξη. Ευχαριστημένη με γεμάτο το στομάχι, έγειρε επί τόπου και πήρε το μεσημεριανό της ύπνο. Σε λίγο εμφανίστηκε και η άλλη αρκούδα, η οποία μη βλέποντας αντίδραση, όχι μόνο πλησίασε, αλλά ξύπνησε και τη φίλη μας που κοιμόταν ήσυχα. Βέβαια, το να σε ξυπνάνε έτσι για τους ανθρώπους είναι απαράδεκτο. Και από ό,τι φαίνεται και για τις αρκούδες.